Καλώς ήρθατε στο Δήμο μας, κύριε Νικέ, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε της κοινότητας. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να δώσουμε την κατεύθυνση μετά από την δική σας επιθυμία, βοήθεια, τη συμβολή σας για αυτό το οποίο επιδιώκαμε εμείς ως πολίτες αυτού του νησιού, δηλαδή την εκένωση του ΚΙΤ της Μόγιας, αυτού του κατάπτυστου κέντρου υποδοχής, το οποίο δυσφήμισε το νησί μας παγκόσμια και το οποίο επιτέλους έχουμε την τύχη να το δούμε άδειο και βέβαια να απαλλάξουμε τους κατοίκους της κοινότητας, οι οποίοι υπομονετικά όλο αυτό το διάστημα ήθελαν να μπουν σε μια κανονικότητα. Εμείς ως Δήμος, με συνέπεια απέναντι στους συμπολίτες μας και με τη συμβολή όλων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης του Δήμου μας, επιδιώξαμε το κλείσιμο όχι μόνο αυτού του ΚΙΤ, αλλά και τον ΚΙΤ του ΠΙΚΠΑ, αλλά και του Δημοτικού ΚΙΤ του ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Όσοι είχαμε υποσχεθεί ότι αυτά θα αποδοθούν στους πολίτες, στους δημότες μας, και θα δώσουμε την δυνατότητα η αποκατάστασή των να τονώσει την οικονομία του νησιού μας και να απαλληφθούν στο μέγιστο βαθμό τόσο οι κοινωνικές όσο και οι οικονομικές επιπτώσεις που επέφερε το μεταναστευτικό στο νησί μας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να, με τη βοήθεια τη δική σας και όπως είχατε υποσχεθεί τόσο εσείς όσο και εμείς, επαναλαμβάνω, αυτό το ΚΙΤ της Μόγιας και ειδικά η κοινότητα αυτού του Δήμου να αναβαθμιστεί και να αποδοθεί στην τοπική κοινότητα, η οποία αποφάσισε σε αυτό το σημείο να γίνει πανεπιστημιακή εγκατάσταση αφενός και το Δημοτικό μας Συμβούλιο να εγκαταστήσει εκεί το μουσικό σχολείο, αλλά και ένα κομμάτι αυτής της δομής να γίνουν αθλοπαιδείας. Είμαστε λοιπόν ζητώντας και τη βοήθεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα στο Δήμο μας στην αναβάθμιση όλων των δομών αλλά και των υποδομών για τις οποίες ζητάμε τη βοήθειά του, να βοηθήσει εκεί έτσι ώστε σε συνεργασία Δήμου και Πανεπιστημίου Αιγαίου η κοινότητα να δοθεί ως πανεπιστημιακή εκπαίδευση το κομμάτι αυτό αφενός και απ' την άλλη ως εκπαίδευση του μουσικού σχολείου. Δεν θέλω να πλατιάσω, θέλω να επισπεύσουμε αυτές τις διαδικασίες. Ήδη με τελευταία απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου αποφασίστηκε να αγοραστεί αυτό το κομμάτι του ΚΙΤ από το Δημόσιο όπου αγγίκει, και γι' αυτό αναμένουμε την τελική τιμή του εκτιμητή και ευελπιστώ την επόμενη εβδομάδα να κινηθούν διαδικασίες και από το Δημοτικό Συμβούλιο για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της εγκατάστασης όλων αυτών όσων έχουμε υποσχεθεί και όσα έχει υποσχεθεί
και η κυβέρνηση για να αναβαθμιστεί αυτή η τοπική κοινότητα και ο Δήμος Μυτιλήνης. Θέλω να δώσω το λόγο στο καθηγητή Πανεπιστήμιου Αιγαίου για να μας αναπτύξει το σχεδιασμό και τις μελέτες τις οποίες θα κάνει για το κομμάτι αυτό, έτσι ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Καταρχήν να πω ότι ευχαριστώ το Δήμο που μας φαίνεται και με αυτόν τον τρόπο κοντά. Έχουν γίνει, από ό,τι γνωρίζω, οι συζητήσεις με την Βρετανική Αρχή για τη διαδικασία και την χρήση, την τελική χρήση του χώρου. Εμείς ως εργαστήριο κληθήκαμε να δώσουμε μια γνωμοδότηση για το ποια είναι η περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή εκεί. Ακολουθήσαμε τα πρωτόκολλα του εργαστηρίου μας για να πάρουμε δείγματα από τα υλικά, τα κατεστραμμένα υλικά και τα χώματα της περιοχής, καθώς και τα υπόγεια ύδατα, να δούμε αν υπήρξε κάποια ρύπανση εκεί. Τα αποτελέσματα είναι γενικά θετικά, δεν χαρακτηρίσαμε κάτι επικίνδυνο. Όλα τα υλικά που βρήκαμε τα ταξινομήσαμε σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Κάναμε τους απαραίτητους ελέγχους για να δούμε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί επικίνδυνο. Τίποτα από αυτά που πήραμε και ελέγξαμε δεν είναι επικίνδυνο. Και τα νερά είναι καθαρά. Αντίστοιχα, δηλαδή, κατεβήκαμε και χαμηλά σχεδόν μέχρι την Παναγιούδα και είδαμε τις γεωτρήσεις και πιο πολύ βλέπουμε διείσδυση θαλασσινού νερού παρά ρύπανση από την περιοχή. Οπότε καταλήξαμε ότι έχουμε 4-5 κατηγορίες βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου, τις έχουμε αναφέρει, τις έχουμε παρουσιάσει στις εκθέσεις μας και αντίστοιχα έχουμε προτείνει στο Δήμο ότι ποιος και τι μπορεί να κάνει με αυτά τα υλικά. Δηλαδή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Εθνική Νομοθεσία, έχεις ένα υλικό που χαρακτηρίζεται κατηγορία 20 για παράδειγμα, όπως είναι τα σκουπίδια του Δήμου μας για παράδειγμα, ή μπάζα απόβλητα από κατεδαφίσεις, σαν και υλικά που υπάρχουν, σαν αυτά που υπάρχουν στην περιοχή εκεί. Και αντίστοιχα μπορεί κάποιος με την κατάλληλη άδεια να πάει να το πάρει και να το διαχειριστεί και να το απομακρύνει. Και εκεί θα οδηγηθεί η διαχείριση που θα κάνει και ο Δήμος. Οπότε γενικά είναι όλα καλά. Υπάρχει διαδικασία, έχουμε προτείνει, έχουμε συζητήσει και με την αναπτυξιακή και νομίζω μπορεί γρήγορα να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού και αποκατάστασης της περιοχής. Οπότε νομίζω είμαστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω και το λόγο στον πρόεδρο της κοινότητας να μας πει δύο λόγια για να στη συνέχεια πώς θα μας πει για τη βούληση των κατοίκων και το τοπικό συμβούλιο, την οποία ακολουθήσαμε πιστά και θέλουμε να υλοποιηθεί. Μετά την απόφαση της κυβέρνησης ότι θα κλείσει το Κιτ Μόργιας, το στρατόπεδο δηλαδή Παραδέλη που χρησιμοποιεί το σαν Κιτ, είχαμε την ιδέα να παραχωρήσουμε, να διεκδικήσουμε το χώρο υπέρ της κοινότητας ή του Δήμου, ώστε να γίνει το μουσικό σχολείο. Καθοδόν προέκυψε και η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είχαμε διάφορες συναντήσεις με την κυρία Πριτάνησα. Καταλήξαμε σε κάποιο συμπέρασμα. Πήραμε απόφαση το Κοινοτικό Συμβούλιο ότι προς το συμφέρον των δημοτών και των κατοίκων της Μόργιας θα ήταν η αναβάθμιση του χώρου αυτού προς όφελος όλων. Πράγματι πήραμε την απόφαση να στεγαστεί το μουσικό σχολείο που είχαμε την εντύπωση και ότι ψάχνουν να βρουν κάποιο οικόπεδο. Κάναμε την πρόταση, πήραμε την απόφαση και προχωράμε και στις διαδικασίες της αγοράς από το Δήμο του οικοπέδου. Νομίζω είμαστε στο τελικό στάδιο τώρα, μετά από ενέργειες 1,5 έτος. Θα είμαι ευτυχής πριν τη λήξη της θητείας μου ως Προέδρου να δω να έχουν ξεκινήσει και τα έργα. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι εδώ για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που η κυβέρνηση ήθελε να προχωρήσει μετά την πυρκαγιά της Μόριας και έγκυται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση ήταν ο καθαρισμός, αφού προηγηθεί μια επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Μόριας και η αποκατάστασή της, και το δεύτερο, με το οποίο θα ολοκληρωθεί
η επιθυμία και η βούληση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης την απόδοση της Μόριας πλέον στο Δήμο Μυτιλίνης για όποιο σκοπό θέλει, και από ό,τι καταλαβαίνω πλέον ένα κομμάτι θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο, ένα κομμάτι από το Πανεπιστήμιο, και αυτό θα δώσει ζωή και θα βοηθήσει και πολύ την κοινότητα της Μόριας. Νομίζω ότι και στα δύο προχωράμε καλά και είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Το επόμενο βήμα αυτής της διαδικασίας είναι να προχωρήσουμε στην ανάθεση ενός έργου με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, για να μπορούμε να καθαρίσουμε και να αποκαταστήσουμε πλήρως την περιοχή, τόσο για το κομμάτι που ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και θα αποδοθεί στο Δήμο, όσο και για τις όμορες ιδιοκτησίες οι οποίες είχαν καταληφθεί στην πρώτερη κατάσταση που επικρατούσε στη Μόρια. Επιλέξαμε μια καινούρια σύγχρονη δομή που θα γίνει στη Βάστρια, θεωρώντας όλοι ότι η κατάσταση αυτή που ζήσαμε στη Μόρια για κάποια χρόνια προσέβαλε και τη χώρα μας και τα ανθρωπιστικά μας αισθήματα. Νομίζω ότι και αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Θα προχωρήσουμε γρήγορα σε μια νέα σύγχρονη και φιλική δομή, η οποία θα πληρεί τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά στάνταρ, ώστε να μην αισθανόμαστε πάντα στον τοίχο για τη φιλοξενία που προσφέρουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μετά από ένα μακρύ ταξίδι έρχονται στη χώρα μας προσδοκώντας σε ένα καλύτερο αύριο. Νομίζω ότι βγαίνουμε στο ξέφωτο πια, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά όλες αυτές τις διαδικασίες. Ό,τι είχαμε δεσμευτεί το έχουμε κάνει. Εμείς θέλω να ξανατονίσω, μεταφέροντας τη βούληση και του κύριου Μηταράκη, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι εμπράκτως είμαστε δίπλα στη Μυτιλίνη, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε να υπάρχει μια αποκατάσταση όλων των επιπτώσεων από το μεταναστευτικό στην περιοχή και να μπορέσουμε τη Μυτιλίνη να την ξαναδούμε όπως πριν. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω στο Δήμο μας τον ειδικό γραμματέα, τον κύριο Κωνσταντίνου, μεταναστευτικής πολιτικής, και θα πω σήμερα ότι είναι μια μεγάλη μέρα για τη Μυτιλίνη, όπου γίνεται γνωστό στον κόσμο, στους δημότες, ότι πλέον και τυπικά περνάμε σε μια επόμενη φάση του μεταναστευτικού προβλήματος. Αφήνουμε πίσω μας τις άσχημες εικόνες και με μια πολιτική βούληση η οποία φτάνει μέχρι και το επίπεδο του Πρωθυπουργού, η Μυτιλίνη πλέον μπαίνει στην κανονικότητα, έτσι ώστε να αλλάξουμε σελίδα και να ταινίσουμε το μέλλον με όρους ανάπτυξης, με όρους πραγματικής αξιοκρατίας τεχνοκρατικής, για να μπορέσουμε να πιστέψουμε στο μέλλον του νησιού μας και να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε και χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω ότι είμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Αναπτυξιακής πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την πρόοδο των εργασιών που έχει γίνει. Διότι κάτι που φάνταζε πραγματικά εφιαλτικό σαν σενάριο, δηλαδή να συντηρείται η Μόρια και αυτό το όνειδος για την Ευρώπη, μία ωραία μέρα έκλεισε. Έκλεισε με κυβερνητική απόφαση. Μπόρεσε και σώθηκε ο πληθυσμός χωρίς θύματα. Αποκαταστάθηκε η τιμή, η υπόλοιψη και τα αισθήματα αλληλεγγύης της χώρας μας. Και με τον καλύτερο τρόπο ο Δήμος Μυτιλίνης έδωσε εξετάσεις και πέτυχε στο επίπεδο του ανθρωπισμού, έτσι ώστε να δώσει με την πιο καθαρή φωνή σε όλο τον κόσμο ότι ο κόσμος της Μυτιλίνης άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά στο μεταναστευτικό, μπόρεσε και διαχειρίστηκε τις πληγές του μεταναστευτικού. Η αντιστροφή της εικόνας της πολύ κακής εξέλιξης για την καθημερινότητα των κατοίκων συνεπία του μεταναστευτικού πήγε πίσω και τώρα πλέον συζητάμε ότι θα κλείσει και το επόμενο kit, αυτό του Μαυροβουνίου, για να γίνει πλέον ένα υποδειγματικό kit στην Βάστρια, έτσι ώστε να δείξουμε με τον καλύτερο τρόπο πώς εννοούμε τη διαχείριση του μεταναστευτικού και των μεγάλων προβλημάτων που ταλανίζουν τη χώρα μας, όπως είναι αυτό του μεταναστευτικού. Αυτό που κάναμε σήμερα είναι μια γνωστοποίηση στον κόσμο ότι ο τόπος της Μόριας, το κι της Μόριας, όχι απλώς δεν θα είναι συνώνυμο της κακιάς εποχής, αλλά θα είναι μια ελπίδα για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εκεί θα γίνει ένας χώρος πολιτισμού και εκπαίδευσης, μορφωτικού επίπεδου σε επίπεδο πανεπιστημίου, θα γίνει το μουσικό σχολείο, θα γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά είναι και τόσο μεγάλος ο χώρος που θα φιλοξενήσει και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι στο προγραμματισμό του Δήμου.
είναι κάτι το οποίο πραγματικά χωρίς τη βοήθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Μετανάστευσης, και εδώ θα ήθελα προσωπικά εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Μηταράκη, και βεβαίως τον Πρωθυπουργό για το προσωπικό του ενδιαφέρον, δεν θα μπορούσε να γίνει. Αυτά που γίνανε στο μεταναστευτικό από το Δήμο Μυτιλίνης και από το Δήμαρχο είναι πάρα πολύ μεγάλα. Κλείσαμε τις δημοτικές δομές του ΚΑΡΑΤΕΠΕ και του ΠΙΚΠΑ τη στιγμή που όλοι μας είχαν κυριολεκτικά με το δάχτυλο στη σκανδάλη να μας κατηγορούν ότι δεν κάναμε σωστή διαχείριση. Είπαμε πολλά, αλλά κάναμε πολύ περισσότερα. Και αυτό που βλέπει σαν εικόνα ο μέσος Μυτιλινιός είναι ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα του χτες. Και σήμερα αυτό που θα δει ο Μυτιλινιός από εδώ και μπρος θα είναι ένας πνεύμονας πραγματικής δημιουργίας στο χώρο της Μόριας, και θέλω να ελπίζω αργότερα και πολύ, πολύ σύντομα και στο χώρο του Μαυροβουνίου να γίνουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε επίπεδο δραστηριοτήτων. Χαιρετίζω λοιπόν τη σημερινή μέρα. Είναι μεγάλη τιμή μας να είναι εδώ ειδικός γραμματέας και από τα πιο επίσημα χείλια του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να μας λέει για τη βοήθεια που μας δίνει, αλλά που θα μας δώσει για την υλοποίηση αυτού του μεγαλοεπίβολου σχεδίου. Και θέλω να είμαι πολύ αισιόδοξος και να μεταφέρω αυτή την αισιοδοξία στον καθένα μας από εδώ, τους Μυτιλινιούς που μας βλέπουν και θα μας δούνε, ότι από εδώ και μπρος τα νέα στο επίπεδο των πρωτοβουλειών του Δήμου σε μεγάλα θέματα και έργα που πρόκειται να γίνουν θα είναι πάρα πολύ ευχάριστα και θα δημιουργούν μια ελπίδα για πολύ ωραίες ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Έλατε, κύριε καθηγητά. Αυτή είναι μία ερώτηση. Και η δεύτερη είναι προς τον Δήμαρχο. Είπατε ότι υπάρχει κάποια εκτίμηση ως προς το κόστος της γης για να την πάρουμε, δηλαδή θα πληρώσουμε για να πάρουμε αυτή τη γη. Αντίστοιχο ερωτήσεις, θα απαντήσω. Σίγουρα υπήρξε καύση. Κακώς ή καλώς έχουν περάσει δύο χειμώνες με πολλές βροχές. Ωραία. Ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ενδεχομένως έχουν εξεπληθεί, μπορεί να πρέπει να κοιτάξουμε τα ειζήματα μέσα στην Παναγιούδα, στον κόλπο. Ναι, αλλά στο χώρο αυτή τη στιγμή ο χώρος, τα υλικά του δεν χαρακτηρίζονται επικίνδυνα. Αυτό εμείς μπορούμε να κάνουμε. Είναι βάση της οδηγίας για το χαρακτηρισμό υλικών και αποβλήτων, ο 33/2003, αν δεν κάνω λάθος, είναι. Ακολουθήσαμε τα πρωτόκολλα, είδαμε αυτά τα αποτελέσματα έχουμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν βλέπουμε κάτι στο χώμα που να μας ενοχλεί. Και στα αποκαίδια και στα χώματα και στους... Θα απαντήσω στα λεφτά. Θα απαντήσω. Η έκταση αυτή του ΚΙΤ, εκτάσεως 55 στοιχημάτων, ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Μετά από πολλά ταξίδια που κάναμε και μετά από αίτηση της τοπικής κοινότητας και του Προέδρου εδώ, αποφασίστηκε αυτό και με τη βοήθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης να περιέλθει στην δικαιοδοσία του Δήμου. Η έκταση αυτή, μετά από απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ανατέθηκε σε ένα εκτιμητή, ο οποίος θα μας πει την αξία του και βάσει αυτής της αξίας ο Δήμος θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό για να αποκτήσει αυτό το οικόπεδο, που στη συνέχεια θα γίνουν όλα αυτά που είπαμε, η αξιοποίησή του, αλλά τα λεφτά τα οποία θα δώσει ο Δήμος θα δοθούν αμέσως μετά από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δεν θα παραχωρηθεί δηλαδή, όπως είχαμε αρκετά ακούσει, το παλιό στρατόπεδο από το Υπουργείο Άμυνας δωρεάν στο Δήμο? Η νομοθεσία του Υπουργείου θα κάποια σχετική αποζημίωση, η οποία θα είναι πάρα πολύ μικρή. Το Ταμείο Εθνικής... Να απαντήσω... Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας δεν παραχωρεί το ΤΕΘΑ. Είναι από το καταστατικό του και είναι αδύνατο. Σε ένα μικρό τίμημα που θα ανταποκρίνεται στην αξία της περιοχής θα περιέλθει, όπως είναι και η βούληση της κυβέρνησης, το εν λόγω ακίνητο στο Δήμο Μυτιλίνης. Ο Δήμος Μυτιλίνης, θέλω να θυμίσω, δεν έχω πρόχειρο τον απολογισμό, πρέπει να είναι περίπου σε όλες τις μορφές, δεν έχουν παραδοθεί όλα, είναι προφανές, έτσι.
έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις οι οποίες συνεχίζονται διαρκώς από τους διάφορους πόρους που διαχειρίζει το Υπουργείο Μετανάστευση μόνο, γύρω στα 18-20 εκατομμύρια. Και θα συνεχίσει να παίρνει. Μέσα σε αυτό είναι διάφορες παρεμβάσεις ανταποδοτικές που δίνονται υπό τη μορφή έργων από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου μας και θα συνεχίσουν να δίνονται ανάλογα με τις προτάσεις που κάνουν οι τοπικές κοινότητες και την ευθύνη για τις τελικές καταθέσεις έχει ο Δήμος. Η δεύτερη πηγή χρηματοδότησης είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη, δηλαδή τα τέλη για τους διαμένοντες και τα χρήματα που δίνουμε εκτάκτως για να καλύψουμε κάποια προβλήματα. Άρα επί της ουσίας και χρήματα έχουν δοθεί και θα δοθούν, βοηθώντας το Δήμο επί της ουσίας να μην επιβαρυνθεί για την αγορά. Όμως το διαδικαστικό αυτής της ιστορίας είναι ότι διοκτήτης δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, το Υπουργείο Μετανάστευσης που δεν έχει κανένα λόγο να είναι ιδιοκτήτης ακινήτων. Μπορεί να είναι μόνο ο Δήμος της Μυτιλήνης. Σε αυτόν άλλωστε είναι και η δέσμευση του Πρωθυπουργού για την απόδοση. Κάτι αντίστοιχο σημαίνει και στο Δήμο Ανατολική Σάμου, που και εκεί λειτουργούσε ένα κήπεδο που έχει αδειάσει και λειτουργεί πια η καινούργια δομή. Ο Δήμος θα βοηθηθεί από εμάς με όλες τις μορφές χρηματοδότησης που μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Και με τη δικιά μας βοήθεια επίσης, ό,τι άλλο χρειαστεί σε χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν εντάσσονται στο κομμάτι του Υπουργείου Μετανάστευσης, δηλαδή στο ΕΣΠΑ ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα για να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά που θέλει η Μυτιλήνη, εμείς θα είμαστε αρρωγοί να βοηθήσουμε ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα, επί της ουσίας, δεν θα υπάρχει καμιά επιβάρυνση για το Δήμο. Αυτά όλα τα χρήματα έχουν καλυφθεί και θα καλυφθούν κυρίως από το Υπουργείο Μετανάστευσης ή από άλλους πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο Δήμαρχε, μια παρατήρηση, πριν πείτε εσείς κάτι, ότι θα δείτε πολύ γρήγορα, γιατί θα γίνει ανακοίνωση από το Δήμο, ποιο θα είναι το τελικό τίμημα αγοράς. Και θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Θα είναι ένα χαμηλό τίμημα για μια πολύ μεγάλη έκταση και θα πρέπει ο κάθε Μυτιλινιός να συγκρίνει αυτό το τίμημα με τα αντίστοιχα τιμήματα που κατέβαλε κατά καιρούς η Περιφέρεια και ο Δήμος για να αγοράσει ακίνητα, τα οποία στο κάτω-κάτω δεν γίνανε και η τέλεια αξιοποίησή τους, για να δείτε ότι τελικά θα περιέλθει ένα πολύ μεγάλο παρουσιακό στοιχείο στο Δήμο μας, με πολύ λίγα χρήματα και με πάρα πολλές δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν. Άρα και είναι μια υποφελής, ανάπτυξη. Ναι, θα είναι μια υποφελής διαδικασία η οποία θα αντέχει στο βάσανο και του πιο κακόπιστου. Στη συνέχεια αυτών θα ήθελα να πω ότι θα εξοικονομήσει ο Δήμος πάνω από 600.000, ένα ποσό το οποίο έχει στο ταμείο του για να διαθέσει για την αγορά οικοπαίδου όπου θα στεγαζόταν το μουσικό σχολείο. Επομένως όλα αυτά θα μείνουν στο ταμείο του Δήμου και η ωφέλειά του θα είναι πολύ μεγάλη αφενός οικονομική, από την άλλη θα είναι μια ωφέλεια ανάπτυξης και τόνωσης του ηθικού των κατοίκων της τοπικής κοινότητας, αλλά και της διαφήμισης ως εκπαίδευση, ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανά την Ελλάδα και όχι μόνο, μετά από αυτές τις εγκαταστάσεις που θα γίνουν, αλλά και ένα μουσικό σχολείο, το οποίο θα είναι υπόδειγμα σε όλη τη Λέσβο, αλλά και στο Πανελλήνιο. Ναι, αυτό δεν έχει, είναι ιδιωτικές εκτάσεις, δεν περιλαμβάνονται. Θα θυμίσω ότι υπάρχουν τρία χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν εκπονηθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης, τα οποία προβλέπουν αποζημιώσεις κατοίκων. Είμαστε στην φάση τώρα να μοιραστούν τα χρήματα του δεύτερου πακέτου. Και από την άλλη, ο ίδιος ο καθαρισμός που πρόκειται να ξεκινήσει από την αναπτυξιακή, που ήρθε σε επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης για το σκοπό αυτό, προβλέπει και τον καθαρισμό εκτάσεων που έχουν επιμολυνθεί από όλη αυτή τη διαδικασία και απομάκρυνση
όλων των εφθαρτών και επιβλαβών υλικών ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για αγορά, γιατί είπαμε είναι πολύ μεγάλη έκταση του στρατοπέδου ούτως ή αλλιώς. Μιλάμε για καθαρισμό των ιδιωτικών εκτάσεων και φυσικά βάλτε με το νου σας ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή και κατά συνέπεια και αυτές οι εγκαταστάσεις πλέον θα αλλάξουν και η χαρακτήρα. Από ηλιοκτήματα θα γίνουν οικόπεδα, γιατί θα είναι δίπλα σε μια περιοχή με μεγάλο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση σε συνέχεια αυτό που είπατε και με φύγουμε στον κύριο καθηγητή. Από κάποιους από είπατε ότι έχετε προτείνει τη διαδικασία του καθαρισμού και θα δείτε αν θα ακολουθηθεί. Είναι αυτή για την οποία λέτε ότι θα αναλάβει ο Δήμος η αναπτυξιακή. Και όσον αφορά το Υπουργείο, θα χρηματοδοτήσει αυτή τη διαδικασία του καθαρισμού ή και τα υπόλοιπα έργα που προτείνονται να γίνουν. Να σας πω γιατί πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Το Υπουργείο, μάλλον και οι δύο πλευρές, και ο Δήμος και το Υπουργείο, από την πρώτη στιγμή δεν περιορίστηκαν στο πλάνο τους, στο κομμάτι που αφορά την έκταση ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Επειδή η Μόρια, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί το βιώνατε, έχει επεκταθεί πάρα πολύ, αυτό σημαίνει ότι πρέπει το έργο, με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια των ιδιοκτητών, και το έχουμε ζητήσει αυτό και είναι και αντικείμενο της μελέτης, ξέρει και ο πρόεδρος που ήταν ο άνθρωπος που προσπάθησε να πάρει τη σύμφωνη γνώμη όλων αυτών, και θα καθαριστούν και θα αποκατασταθούν. Και όσοι δεν έχουν αποζημιωθεί για τις ζημίες, προφανώς θα τους αποκαταστήσουμε και αυτό. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στα αιωνόβια ελαιών, δεν είναι προφανές, αλλά ένα κομμάτι της ζημιάς θα το αποκαταστήσουμε. Αυτό θα γίνει σωστά και θα οριοθετηθούν, γιατί ήταν ένα. Όπως θυμάστε στο τέλος της Μόριας, ήταν ένα πράγμα όλα. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τις ιδιοκτησίες που κατά καιρούς καταπατήθηκαν ότι πια θα είναι διακριτές όπως ήταν στην αρχή. Αυτό θα γίνει με πόρους του δικού μας Υπουργείου και δικά μας χρηματοδοτικά εργαλεία. Το επόμενο κομμάτι, να σας πω μια πραγματικότητα που υφίσταται, το Πανεπιστήμιο που ο Δήμος σας προθυμοποιείται να δώσει ένα κομμάτι, σκέφτεται να κάνει κοιτώνες για τους φοιτητές, φοιτητική εστία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Προφανώς θα είναι ένα ΑΣΔΙΤ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα έρθει να κουμπώσει για τις ανάγκες των φοιτητών. Δεν είναι λοιπόν το κομμάτι της χρηματοδότησης από το Ταμείο του Μετανάστευσης και Ασύλου ή των πόρων που θα καλύψει τα πάντα, γιατί μιλάμε και για πολύ διαφορετικές εκδοχές στην αξιοποίηση. Κάποια κομμάτια, όπως και σήμερα που κάνουμε, χρηματοδοτούμε από αποκαταστάσεις περιοχών μέχρι γήπεδα, παιδικές χαρές, αύλιους χώρους, σχολείων, οδοποιίες, θα γίνουν και θα καλυφθούν και από εμάς. Αλλά σε ένα λογικό πλαίσιο που αφορά το κομμάτι της μετανάστευσης. Δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε το σύνολο των λειτουργιών. Όσον αφορά τον τρόπο της αποκατάστασης, αυτό δεν έχω καταλάβει. Έχει αποφασιστεί, έχετε καταθέσει πρόταση, έχει προχωρήσει εικόνηση μελέτης. Πώς θα γίνει? Εμείς αυτό που κάναμε είναι χαρακτηρίσαμε υλικά. Και είπαμε, για παράδειγμα, το υλικό αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι μπάζα. Ωραία. Λέμε, σύμφωνα με αυτό, κάποιος που έχει άδεια να μεταφέρει και να διαχειριστεί μπάζα, θα τον καλέσει ο Δήμος ή ένα επιξεακή, θα κάνει μια πρόσκληση, θα κάνει μια σύμβαση, θα έρθει ένας εργολάβος να μαζέψει. Αντίστοιχα, αν έχει πλαστικά, αντίστοιχα, αν έχει άλλα υλικά. Οπότε, σε αυτά τα υλικά που έχουμε καταλήξει, εμείς αυτό που είπαμε, δεν έχουμε κάτι επικίνδυνο, αυτό ήταν το πιο κρίσιμο. Και από εκεί και έπειτα, θα ακολουθεί η νομοθεσία. Δεν έχει να πεις κάτι παραπάνω σε αυτό. Και σε σχέση με αυτό που είπατε η συνάδελφό σας νωρίτερα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το δύσκολο σε αυτές τις καταστάσεις είναι κατά τη διάρκεια της φωτιάς. Τα επικίνδυνα είναι εκεί. Αυτό είναι το δύσκολο. Και σε περιπτώσεις τέτοιες, το πιο καλό πρέπει να κάνει να έφευγε όλο το χωριό από δίπλα. Δηλαδή να φεύγανε όλοι κάτι και εκείνο το βράδυ μακριά. Όπως για παράδειγμα, ακόμα και στην καταστροφή που έγινε στην Αμερική με τους δίδυμους πύργους, είχαν πολλά προβλήματα οι κάτοικοι στα αναπνευστικά τους μετά από την καταστροφή. Ωραία. Άρα δεν έχεις πολλά να κάνεις αν δεν το προλάβεις εκείνη τη στιγμή να εκκαινώσεις τον πληθυσμό. Εμείς το ελέγξαμε, όπως σας είπα, κοιτάξαμε και τα υπόγεια έδατα, οπότε δεν έχουμε. Δηλαδή, και προφανώς και εμείς δεν θα πηγαίναμε σε ένα χώρο που το θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνο, αλλά πόσο μάλλον αν είναι ένα σχολείο. Δηλαδή εκεί η νομοθεσία είναι ακόμα πιο σφιχτή στο πώς πρέπει να είναι μια περιοχή όταν πας να την διαχειριστείς με αυτόν τον τρόπο. Απλά αυτό που δεν κατάλαβα είναι αν είναι τα υλικά οπτικά επικίνδυνα ή οργανικά επικίνδυνα. Χημικά επικίνδυνα. Εργαστηριακά αναλύσαμε. Υπάρχει ειδικό τεστ εκπλησιμότητας να δούμε αν αυτό το έκπλημα που βγαίνει από ένα υλικό, αν έχει επικίνδυνες ουσίες, αν έχει βαρέα μέταλλα, αν έχει πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες, αν είναι κάτι επικίνδυνο. Δεν περιμένουμε κανένα όριο της νομοθεσίας.
σε καμιά από τις παραμέτρους. Κάποια άλλη ερώτηση. Πότε υπολογίζετε ότι θα δούμε όλα αυτά που συζητάμε να παίρνουν σάρκα και ουστά, δηλαδή πότε υπολογίζετε να τελειώσει η μελέτη και να ξεκινήσουν οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης? Το επόμενο διάστημα. Ήδη εμείς είμαστε στη διαδικασία που εκπονούμε τη μελέτη. Θα την υποβάλουμε, θα γίνουμε δικαιούχοι μια συγκεκριμένη συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και θα προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις καθαιρέσεις των διαφόρων σκυροδεμάτων, τις καθαιρέσεις των στοιχείων των κτηρίων, τη συλλογή των καμένων υλικών, τη συγκέντρωση όλων των υλικών σε συγκεκριμένα σημεία, τη μεταφορά τους σε σημεία ανακύκλωσης. Όλα αυτά θα γίνουν με τη μελέτη αυτή, η οποία ήδη εκπονείται αυτή τη στιγμή. Και ήδη υπάρχει βούληση και η συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης για να χρηματοδοτηθούμε για να ολοκληρώσουμε την ιστορία αυτή. Μέσα σε αυτή τη χρονιά, δηλαδή. Πιστεύουμε πως ναι, ναι. Ναι, βεβαίως. Ο σκοπός μας είναι να γίνει. Βεβαίως. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου κάνει τη μελέτη, δηλαδή. Τη μελέτη την κάνουμε εμείς. Σαν αναπτυξιακή. Ο Δήμος την κάνει. Ο Δήμος. Ναι, ναι. Μην ξεχνάμε, η αναπτυξιακή είναι μια μονομετοχική εταιρεία του Δήμου, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος, άρα ο Δήμος την κάνει μέσω της αναπτυξιακής. Ο Δήμος. Και από ό,τι καταλαβαίνω, βασίζεται και στη μελέτη. Ναι, διαχείριση θα γίνει ανάλογα με τη μελέτη. Έτσι, έτσι, έτσι. Με επιστημονικό τρόπο, δεν θα πάρουμε τα πράγματα να υπάρξουν. Ναι, ναι, ναι.